Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μπαίνει ένα κομβικό θέμα στην, όχι στη σημερινή συζήτηση, και στη χθεσινή είναι, αλλά και στην εξέλιξη της συζήτησης του νομοσχεδίου. Ποιο είναι αυτό το κεντρικό θέμα? Ήδη έχει υπάρξει, κατ' επανάληψη τέθηκε, ότι το νομοσχέδιο, το υποσυζήτηση, αναβαθμίζει και εξυγχρονίζει τις ένοπλες δυνάμεις. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι: για ποιες ένοπλες δυνάμεις μιλάμε? Ποιον χαρακτήρα εκπροσωπούν αυτές? Είναι οι ένοπλες δυνάμεις που τμήματά τους βρίσκονται σήμερα στη Σαουδική Αραβία με αντιπυραυλικά συστήματα και προσωπικό? Είναι οι ένοπλες δυνάμεις που έχουν τμήματα στη Βουλγαρία με επίσης αντιαρματικά και προσωπικό? Ή μήπως είναι τα πολεμικά αεροπλάνα που ασφαλίζουν τους ουρανούς των Βαλκανικών χωρών? Μήπως είναι οι δοκιμές που κάνουν τα πολεμικά πλοία με τις νατοϊκές αρμάδες, δοκιμάζοντας τα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αναφερόμαστε σε αυτές τις ένοπλες δυνάμεις ή στις ένοπλες δυνάμεις που έχει στο νου του ο ελληνικός λαός για να του διασφαλίσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά του δικαιώματα? Προφανώς η κυβέρνηση, γιατί ήδη είναι, εφαρμόζεται και στην πράξη, μιλάει για το πρώτο. Και αναφέρεται σε ένοπλες δυνάμεις, τμήμα του ΝΑΤΟ, του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, επιχειρησιακά στο ίδιο επίπεδο κινείται, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτές τις ένοπλες δυνάμεις μιλάει η κυβέρνηση. Και θα πρέπει να είναι διακριτό αυτό και στον ελληνικό λαό. Άρα, οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί και τα βήματα που υλοποιούνται στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας ικανοποιούν ξεκάθαρα τις αμερικανονατοϊκές και ευρωενωσιακές απαιτήσεις, όπως αυτές διαμορφώνονται για το σήμερα, αλλά και με μία μελλοντική προοπτική. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι σχεδιασμοί αυτοί ξεπλένονται και νομιμοποιούνται εκτός παρενθέσεων και μέσα από το ίδιο υφιστάμενο ευρωενωσιακό νομοθετικό πλαίσιο, αλλά και την ενσωμάτωση αυτού του πλαισίου στην εθνική μας νομοθεσία. Αυτές λοιπόν οι κυβερνητικές ρυθμίσεις δημιουργούν ένα σύγχρονο περιβάλλον για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις για την ασύλληπτη κερδοφορία επιχειρηματιών Ελλήνων και μη στο χώρο της πολεμικής βιομηχανίας. Αναφέρομαι στο β' μέρος, το Ελληνικό Κέντρο Ελληνικής Καινοτομίας. Σε αυτό λοιπόν η ομαδοποίηση που προσπάθησε να κάνει χθες ο κύριος Υπουργός στο κλείσιμο της συνεδρίας της Επιτροπής, ότι όλα τα κόμματα, και μάλιστα το είπε κατά κάποιο τρόπο και με ικανοποίηση, απλά αντιτίθενται στη δημιουργία μιας ανώνυμης εταιρείας, αναφέρομαι στην ΕΛΚΑΚ, θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται στην μη κατανόηση από την πλευρά του ότι η θέση του ΚΚΕ, που προφανώς η θέση του ΚΚΕ είναι, και είναι ξεκάθαρο αυτό, όχι μια απλή αντίθεση στην ίδρυση μιας ανώνυμης εταιρείας, αλλά εκφράζει μια ριστική αντίθεση στον χαρακτήρα του κράτους που εκπροσωπεί η κυβέρνηση, αλλά και του χαρακτήρα των ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτές τις περιέγραψα προηγουμένως. Στο τρίτο μέρος τώρα. Εξυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Δεν μπαίνω σε αναλυτικά σε άρθρα, γιατί ουσιαστικά αν το έκανα αυτό, η αντίθεσή μας είναι γενικά στο θέμα, θα ήταν σαν να περιέγραφα το δέντρο, αλλά να μην βλέπαμε το δάσος. Λοιπόν, για το θεσμικό πλαίσιο ανώτατων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Κάπου ο Μπρέχτ είπε ότι στεκόμουν πάνω σε ένα λόφο και είδα το παλιό να πλησιάζει, μα ερχόταν σαν νέο. Κάπως έτσι είναι και ο εξυγχρονισμός της λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών. Βγάζει πραγματικά μάτι η παρεχόμενη δυνατότητα από το υποσυζήτηση του σχέδιου νόμου οι στρατιωτικές σχολές να διοργανώνουν διδακτορικά σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά ιστιτούτα κτλ. Μην τα αναφέρω και χάνουμε χρόνο, που ήδη όλα αυτά αναπτύσσουν θολές οικονομικές σχέσεις με εταιρείες και οργανισμούς στις χρηματοδοτήσεις προγραμμάτων, αλλά και σε συνεργασία
με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες. Το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή βιομηχανιών αναλαμβάνουν και να καθοδηγούν τον υποψήφιο δικτάτορα, διδάκτορα και υποψήφιο μικρό ηγέτη των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η σχέση δημιουργεί από μόνη της ξεκάθαρα το λαϊκά λεγόμενο νταραβέρι. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Είδαμε στο παρελθόν βιομηχανίες όπλων να χρηματίζουν από υπουργούς ανώτατους και ανώτερους στρατιωτικούς, μεγάλους υπαλλήλους πρωτοκλασσάτους στο διοικητικό οργανισμό. Για αυτούς όλους ο Εύελπης, ο Δόκιμος, ο Ίκαρος, επιτρέψτε μου να πω, θα είναι μια μπουκιά. Αυτό το νομοσχέδιο και οι προβλέψεις τους, ακριβώς αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτές τις σχολές με πραγματικά αγνά πατριωτικά αισθήματα, να τους στέλνει η κυβέρνηση στο στόμα του λύκου. Και βέβαια, τι σχέση μπορεί να έχει η ανάπτυξη των ηγετικών προσόντων ενός εκολαπτώμενου ηγήτορα με την νομοτελειακή επιδίωξη του κέρδους από τις κάθε λογής εταιρείες που θα τον καθοδηγούν. Αυτό στείνει η κυβέρνηση και βέβαια είναι πολύ βολικό για τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της πολεμικής βιομηχανίας. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον εκπρόσωπο, τον κύριο Ροζαλή, των εταιριών οι οποίες εκπροσωπούν, ότι είναι πραγματικά ευτυχής με αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνει. Μέρος Δέλτα, ίδρυση τμήματος πληροφορικής στη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων και σύσταση κοινού σώματος πληροφορικής στις ένοπλες δυνάμεις. Αντίστοιχο χαρακτήρα έχει αυτή η σύσταση του κοινού σώματος. Στοχεύει σε ομογενοποίηση της μεθοδολογίας που ακολουθούν αντίστοιχες υπηρεσίες στους ευρωενωσιακούς και νατοικούς στρατούς, ώστε να συνεργάζονται και επ' αυτού του πεδίου σε κοινές επιχειρήσεις με καλύτερους όρους. Σημειωτέων ότι αυτή η αποστολή του κοινού σώματος ορίζεται ως η παροχή υποστήριξης σε μονάδες των ενόπλων δυνάμεων σε θέματα πληροφορικής. Τα παραδείγματα τα οποία περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση θα έπρεπε να τα έχετε προσέξει περισσότερο, κύριε Υπουργέ. Είναι πραγματικά μονάδες και φορείς οι οποίες έχουν πολύ μα πολύ βρώμικο παρελθόν στις χώρες που δραστηριοποιούνται. Ίσως οι συμβουλοί σας θα έπρεπε να τις προσέξουν περισσότερο. Δεν θα επεκταθώ εδώ, θα μιλήσουμε για αυτά στην Ολομέλεια. Επίσης, στελέχη της πρώην Διεύθυνσης Πληροφορικής έλεγαν και συνεχίζουν να λένε ότι ένα από τα βασικά στοιχεία που οδήγησαν την κυβέρνηση σε αυτήν την αλλαγή είναι για το ότι ήταν απέτηση των εταιριών πληροφορικής για ανάληψη έργου που μέχρι σήμερα πραγματικά ανταπεξέρχονταν πάρα πολύ καλά αυτή η διεύθυνση, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ειδικότερα σε κάποια νομοσχέδια, άρθρο 59, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Εθνικού Οργανισμού του ΕΟΠΗ προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Η κυβέρνηση με τη ρύθμιση αυτή τι κάνει? Μεταφέρει, άκουσα πολύ προσεκτικά τον κύριο Υπουργό την διευκρίνηση που έκανε, αλλά σε κάθε περίπτωση, από την ώρα που τα χρήματα τα δίνει ο ΕΟΠΗ, μεταφέρει την ευθύνη από πληρωμής του χρέους στα στρατιωτικά νοσοκομεία, έμεσα και αποκλειστικά στους ασθενείς ασφαλισμένους στον ΕΟΠΗ. Αυτοί είναι οι χρηματοδότες. Πρόκειται για μια ρύθμιση ενταγμένη στην πολιτική της χρηματοδότησης υγείας από τους ασθενείς με άμεσο ζεστό χρήμα και έμεσο μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Ουσιαστικά η κρατική ευθύνη της χρηματοδότησης των στρατιωτικών νοσοκομείων και των δαπανών για τις εργασίες τους μεταφέρεται στους ασθενείς. Άρθρο 60. Εξόφληση δαπανών στρατιωτικών νοσοκομείων και Νίμιτς. Πρόκειται ουσιαστικά για χρονική παράταση προηγούμενου νόμου που προβλέπει την εξαίρεση από τις διαδικασίες καταγραφής ελέγχου και πληρωμών των δαπανών, χωρίς να διευκρινίζεται πάλι, όπως δεν διευκρινίζονταν και στον προηγούμενο νόμο, ο λόγος της εξαίρεσης. Άρθρο 61. Προσδιορισμός της μέγιστης προσάυξης για τον υπολογισμό του ύψους του εφάπαξ βοηθήματος. Σήμερα ισχύει ότι το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζεται
και το επίδομα ιδιαίτερος, υπολογίζεται με το επίδομα ιδιαίτερων συνδικών εργασίας. Ένα-δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Στο υπάρχον μισθολόγιο των στρατιωτικών, στο επίδομα ιδιαίτερων συνθήκων εργασίας, συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή. Με το νομοσχέδιο, το επίδομα των πολεμικών πλοίων, αφού το αφαιρεί από τα επιδόματα, με την παράγραφο 3 στο τέλος του άρθρου 62, το ονομάζει ειδική αποζημίωση και έτσι το αφαιρεί από τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος. Αυτό δεν αποτελεί κοροϊδία. Αν αυτό δεν αποτελεί κοροϊδία προς τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τότε τι είναι? Άρθρο 65, πολύ ειδικό, με βαρύτητα άρθρο που επεξεργάζεται ειδικά θέματα θητείας. Βασική προϋπόθεση επιτυχίας της κυβερνητικής πρότασης, επιτρέψτε μας να τα ονομάσουμε έκτρωμα, του άρθρου 65, είναι το ποντάρισμα που κάνει η κυβέρνηση στην οικονομική ανέχεια των λαϊκών νοικοκυριών, που η κυβέρνηση μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις διαμόρφωσε. Τι κάνει η κυβέρνηση? Ποντάρει στην ολοκληρωτική πλέον αδυναμία των λαϊκών οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Αδυναμία που μεγιστοποιείται μέσα σε ένα περιβάλλον δομημένο πάνω στην ευρωνοσιακή και εθνική πολιτική, στην παιδεία. Αυτό είναι το πλαίσιο. Και με αυτό να ολοκληρώσετε, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, που μετατρέπει την παιδεία σε πανάκριβο εμπόρευμα. Και έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και υιοθετεί πρότυπα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έκανε η ΗΠΑ, στρατολόγηση μισθοφόρων για βρώμικες αποστολές. Αυτή τη μεθοδολογία ακολουθούσε, έχει ασχοληθεί μέχρι και το Hollywood σε πολύ ευρεία τέτοιες ταινίες. Εκβιαστική στρατολόγηση, για παράδειγμα, Μεξικάνων που συλλαμβάνονται στα σύνορα, τον είπα, αναζητώντας καλύτερη τύχη. Τι τους λέει? Ελάτε, θα σας δώσουμε και πράσινη κάρτα, θα σας σπουδάσουμε, αλλά θα πάτε στο Ιράκ, τότε θα πάτε στο Βιετνάμ και όποιος ζήσει πίσω θα απολαύσει αυτά που σας δίνουμε. Εσείς λέτε σήμερα δεν έχετε χρήματα στις λαϊκές οικογένειες. Ελάτε εδώ, θα σας φροντίσουμε εμείς. Είναι φανερό ότι οι σχετικές κυβερνητικές προτάσεις συνδέονται και με άλλες ρυθμίσεις για την αναμόρφωση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων που ήδη έχουν υλοποιηθεί στα αμερικάνικα πρότυπα, επαγγελματικό στρατό κτλ. Εδώ Έλληνες αξιωματικοί παίρνουν πλέον μετάθεση για το στρατό, την ΗΠΑ, φορώντας μάλιστα και στολή και εθνόσημα αμερικάνικα. Αξιοπερίεργο είναι, και τελειώνω, το γεγονός ότι στην αναφορά για το διδακτορικό σε αυτό το άρθρο, όπου ηλικιακό όριο αναφέρεται το 31ο έτος, προβλέπεται κάλυψη διδάκτρων. Το αναφέρω αυτό γιατί το θέμα είναι ότι σήμερα δεν υπάρχουν διδακτορικά προγράμματα με δίδακτρα. Να πούμε, κύριε Υπουργέ, το καλομελέτα και έρχονται δίδακτρα για τα διδακτορικά και στο αμιγώς ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Στα υπόλοιπα θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια. Ευχαριστώ.